Κάτω ένα χιλιόμετρο στον δρόμο και έχουμε ένα μέρος που λέει 19 και είχε και ένα τουρκικό χωριό. Ήταν λίγη τουρκική, δεν ήταν πολύ. Και οι δικοί μας βοσκούσαν πρώτα τα δεξιά και αριστερά από το βουνό. Και ζούσαν εδώ. Μετά από κάμποσο καιρό, εδώ απάνω από εδώ της Βιοπολίτη υπήρχε ένα νερό, ο λάκκος όπως είναι αυτός, το οποίο πήραν τα ζώα, πήραν και ανθρώποι, αλλά δεν υπήρχε από πουθενά να φανεί που βγαίνει. Ήταν ένας να κρίνει μια γούνα. Και λοιπόν το νερό αυτό, ήταν το θαυματουργό τότε στη δική μας χριστιανή, πληνόντουσαν όποιος ήταν άρρωστος και γινόντουσαν καλά. Ήταν το όλη η ιστορία είναι το νερό, το αγιασμό που λένε. Και μετά ήρθε ο Τούρκος ο Αγάς απάνω να δει τους έτσι τα πράγματα. Και συζητούσαμε και βλέπει το νερό αυτός. Και λέει, τι είναι αυτό το νερό? Λέει, να έτσι και έτσι είναι ένα θαυματουργό νερό, τα ζώα μας πίνουν, εμείς πίνουμε και δεν το λέει ποτέ. Δεν υπάρχει πουθενά. Και τότε ο Τούρκος ο Αγάς λέει, καθίστε λέει, σκυλιάρος το λέει, να το λούσω και να γίνει καλά. Και μόλις ο Τούρκος ο Αγάς πήρε το σκυλί, να πάει να το ρίξει το νερό χάθηκε. Και από εκεί το νερό έπεσε εδώ. Να όπου το βλέπετε εκείνο εκεί. Αυτό εδώ όπως το βλέπει το νερό, από εκεί μέχρι δεν υπήρχε, δεν το βλέπαμε. Ήταν τα βράχια. Και μπαίναμε έτσι και είπαμε το νερό. Κάθε χρόνο γινόταν πανηγύρι εδώ. Και ερχόμασταν όλοι για το νερό. Παίρναμε νερό, πληνόμασταν, γινόμασταν καλά. Και όλη η ιστορία αυτή είναι του νερού. Από εκεί και πέρα συνήθισα να ερχόμαστε. Η φούστα έρχεται στις 29 Αυγούστου. Κάνει και αυτή, το νέο χώρο έρχεται η θηλόκια σε αυτό. Μέχρι από τα Σέρας ήρθαν άρρωστοι εδώ πέρα. Για να πάρουν όλοι και να πάνε. Κύριε, πες το λίγο κάτω. 25 Μαρτίου. Και μετά οι Τούρκοι όταν φύγανε, όπως ξέρω, όπως άκουσα, αυτός ο κόσμος εδώ που ήταν όλες τις σπηλιές, έφυγε από εδώ και άκουσα ότι στη θηλόκια, απάνω από το γήπεδο που είναι εκεί στην πλευρά, εκείνη πια καταστρέφηκαν εκεί πέρα αυτός ο χωριός. Ένα το χωρί ήταν πιο κάτω. Και έτσι έγινε και ένα άλλο, ένα χωριό έγινε. Και κάποιος έλεγε ακόμα από τους παππούδες τους, ένας Φιλοκιανός, έχει ένα κοιμήλιο από 30 χρόνια στο σπίτι. Αλλά δεν ξέρω τι έχει ακούσει αυτά. Αλλά είναι το νερό και τα θέματα πολλά. Όποιος έρχεται εδώ, αφήνει κανένα ρούχο του. Ιερός και εδώ και φεύγουμε. Μάλιστα. Το βουνό αυτό είναι το... Αυτό το βουνό τώρα, πώς να στο, εδώ πάνω λέμε το μέρος Καρυδιά, από εκεί το λέμε, από την μέρη. Εδώ πάνω, από αυτό είναι το ρεύμα και όπως πάνε, μια πλατεία, έχει 11 καρακάτσια. Το νερό από εκεί βγαίνει, έχει πηγές, αυτό τα είχα κάνει τότε η δική μας Χριστιανή. Εδώ τα κόψαν, σαν πείσανε, από χρόνια. Εδώ τα καρακάτσια. Εδώ τα καρακάτσια, 5 άτομα έπρεπε να τα. Και με την το νερό συζούσαν εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά το νερό στέκεται. Και τώρα το νερό το έχει πάρει φιλόκι. Αυτό το νερό. Πάει το νερό και πίνει από αυτό το νερό. Είναι πολύ καλό νερό.
Και κάτι είπε η κυρία Σουδηρία για κάτι ζώα που είδατε στο... που συναντήσατε. Άγρια, τι... Όχι, εδώ είχαμε πολύ αετούς. Πολλούς αετούς. Αετούς, με λύση έγινε στις σπηλιές. Με λύση, με τρόφι. Εδώ είχε μια σπηλιά, ο καλόγερος τραγούδης, το αέρος του Βασίλης. 300 γίδια πλάνησε μέσα στη σπηλιά. Δηλαδή, πολλοί αετοί είχαν. Πολλούς αετοί. Ναι. Αλλά έτσι αύριο ζω, όχι τέλος. Όλοι οι συνετροφοί ήταν, μόνο και δεν ήταν και άλλες σπηλιές, λοιπόν, θα πάμε πολύ. Αλλά εκείνος το καλύτερο. Εφόσον πολλοί έρχονται και λένε και αυτό έτσι να μην είχε χαρά δώσει όλα στα μέρη μας. Όλο βράδυ. Πάντα αμάξι, αφού καιρό να ανέβω κατά εκεί να πω. Την διπλά την είχαμε φυτέψει όλο πέθα. Όλο το έχουμε δουλέψει, αλλά δεν πιάσαμε. Δεν πιάσαμε. Εκείνη η σπηλιά και τρώγαμε και καθόλου, σκανή, έχουν έλειο όλο στην υγειά. Αυτά. Στα καγγίσω με τις ελευθερψίες. Μόνο αυτές με αγγίσεις. Μια κακιά ματιάς δεν ξέρω. Τα σίδερα, άστα και να μην πέσει ξανά. Ό,τι δεν πρέπει παίρνει. Άντε, πάμε να σας διάλεπε το ραδιό. Θα δείστε και πέρα να γίνει.